έχουμε μπροστά μας το Σάββατο και μια εκδήλωση που κάνουν οι Αλατσατιανοί και νομίζω ότι χρειάζεται μαζί με την καλή διάθεση και όλα τα υπόλοιπα να υπάρχει και η καλή βραδιά, η όμορφη βραδιά, ο καλός καιρός. Την πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών, την κυρία Χριστίνα Χατζιαδάμ, καλημερίζω. Πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Διοργανώνεται μια όμορφη βραδιά, το έχουμε ανάγκη να ακούμε και άλλα πράγματα εκτός από αυτά τα δύσκολα. Μέσα σε όλες αυτές τις άσχημες συνθήκες για πολλούς από τους συμπολίτες μας, έχει και ο Σύλλογος Αλατσατιανών και διοργανώνει μια βραδιά κεφιού, γλεντιού, ρεφενέ. Επιτρέψτε μου να πω, προσφέρουμε την πλατεία μας, τα τραπέζια μας και λέμε πάρε το μεζέ σου και έλα να διασκεδάσεις μαζί μας, έτσι όπως έκαναν οι άνθρωποι παλιά που βγαίνανε στις γειτονιές με το βρισκούμενο που είχε ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς θα έχουμε τη μουσική, τα τραπέζια μας, την όμορφη πλατεία μας, την πλατεία Αλατσάτων, δίπλα στη στέγη του Συλλόγου Αλατσατιανών, Γεωργίου Μαστρακούλη 13, στα Νέα Λάτσατα. Από πού μπαίνεις στην πλατεία, κυρία Χατζιαδάμ? Ανεβαίνεις από τη Γνωσού, στο κυκλικό της εφορίας μπαίνεις δεξιά στη Βιλβόη και αμέσως αριστερά απάνω είναι η Γεωργίου Μαστρακούλη. Στην ουσία είναι η επέκταση της Ερυθρέας προς τη φορτέτσα. Τέρμα Ερυθρέας θα έλεγα αρχίζει η Γεωργίου Μαστρακούλη 13. Σας ρώτησα γιατί πολλοί μπερδεύονται και λένε που είσαστε, μπαίνουν από το κυκλικό, από τις παλιές βρικοκές που λέγανε οι... Όχι, από το κυκλικό το απάνω της εφορίας. Πάμε λοιπόν της εφορίας, αν μπει κάποιος προς τα μέσα, το μονόδρομο, φτάνεις και κολλάς στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο δεν κολλάς. Τον Παλαχούτη. Ναι. Η παλιά ταβέρα του Παλαχούτη ήταν στη γωνία. Ωραία, παλιά. Απέναντι όμως μπαίνεις. Μπαίνεις, όχι, δεξιά, ανεβαίνοντας την Γνωσού δεξιά. Α, δεξιά, μάλιστα. Περνάς την Παναγία. Όχι, πριν την εκκλησία, ναι. Το πρώτο στενό αριστερά απάνω είναι η Γεωργίου Μαστρακούλη 13. Μάλιστα, ορίστε. Είδατε, για να ξέρει και ο κόσμος, ο οποίος θέλει, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο Αλατσατιανός για να έρθει, αν το επιθυμεί, έτσι δεν είναι? Όχι, φυσικά. Είναι ανοιχτή η πλατεία και ο σύλλογος και για τους φίλους και για τα μέλη και για όποιον έχει ανάγκη να έρθει να περάσει μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά μαζί μας. Μάλιστα. Με ό,τι έχει βρισκόμενο ο καθένας και αν δεν με έχει βρισκόμενο... Με το βρισκόμενο δεν είναι ανάγκη, έτσι, να μπει σε παραπανήσια έξοδα. Αυτό που θα έτρωγε βραδινό στο σπίτι του, ας το πάρει να έρθει να το φάει στην πλατεία μας να διασκεδάσει. Έτσι, απλά γιατί είπατε ότι θέλετε μια ανθρώπινη βραδιά να διοργανώσετε και να θυμηθείτε πως ήταν παλιά οι γειτονιές του Ηρακλείου. Έτσι, έτσι, σαν μια γειτονιά, η πλατεία Αλατσάτων είναι έτσι σε έναν εσωτερικό δρόμο, στα Νέα Λάτσατα, είναι γραφική, υπάρχουν ακόμα τα δέντρα και μυρίζει γειτονιά, μυρίζει χωριό, μυρίζει ανθρωπιά. Αυτά που έχουμε ξεχάσει στις σύγχρονες Σιμεντούπολης που οι γείτονοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και δεν γνωρίζονται. Λοιπόν, να είστε καλά και να βοηθήσουν όλα έτσι ώστε να γεμίσει η πλατεία σας το βράδυ του Σαββάτου, 1η Ιουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, θα σας περιμένουμε. Καλημέρα.